η αγαπημένη μας Τζένι Παλατσινού και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μαζί με το μωράκι τους αγκαλιά, βγαίνουν από το μαιευτήριο, προκειμένου να πάνε πιο στο σπίτι τους. Μιλήσαμε έτσι λίγο με το περιβάλλον, τους γονείς κτλ. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Φυσικά όλοι αναρωτιούνται, βλέπουμε το πρώτο post της Τζένι στο Instagram. Αχ, και όπου είναι Ζούλιο. Το μικρό ζυπουνάκι με το οποίο η Τζένι δίνει το σύνθημα για την πρώτη έξοδο του μωρού. Καλημέρα, λέει, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για τη φανέλα. Ρε παιδιά, αυτό είναι. Ναι. 25 Δεκεμβρίου γεννήθηκε ο μικρός Κικίλιας, ο Junior Κικίλιας. Φυσικά έχουν περάσει αρκετές μέρες. Η Τζένι είχε ένα δύσκολο τοκετό, όμως όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και στη Τζένι και στο μωράκι από τους γιατρούς, γι' αυτό και έμειναν για να είναι φροντισμένοι και να τους παρακολουθούν οι γιατροί τους. Όλα είναι άψογα, σε άψογη κατάσταση. Η Τζένι ευχαριστεί όπως πάντα και αν διαβάζετε τις τελευταίες συνεντεύξεις και δηλώσεις της, πάντα ευχαριστεί το Θεό. Και αυτή τη φορά που της έδωσε και τη δύναμη και όλα πήγανε κατευχήν, είναι συγκινημένη, είναι φορτισμένη συναισθηματικά, είναι τρισευτυχισμένη και ευγνώμων που είναι δίπλα της, παρόλο το φόρτο εργασίας και τη μεγάλη ευθύνη που έχει ο Βασίλης Κικίλιας αυτή την περίοδο, είναι συνέχεια κοντά τους. Και στο Μπέμπι και στη Τζένι. Σήμερα θα βγουν, θα πάνε στο σπίτι τους. Νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα και ακόμη πιο συναρπαστικά. Να το κάνουμε το καλό, πραγματικά. Γιατί ήταν και δύσκολη έτσι και η περίοδος. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει, ότι έχει κάνει και πολλές εγκυμοσύνες η γυναίκα. Να είναι καλά, να πάνε στο σπίτι. Όλα είναι ευτυχισμένη. Έχει ξαναζήσει η Τζένι Παλατσινού από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της. Ο Βασίλης Κικίλιας για πρώτη φορά θα δει πώς είναι να έχει ένα μικρό πλάσμα μέσα. Έγραψε και το νούμερο 1. Λοιπόν, έχουμε δύο μου πει σήμερα. Το υπόλοιπο ζουμάκι πάλι.